Τώρα από την Κωνσταντινούπολη πάμε στα κατεχόμενα γιατί εκεί η πολιτική αναταραχή προκάλεσε ένα ροζ βίντεο με πρωταγωνιστή τον πρωθυπουργό του ψευδοκράτου, τον Ερσάν Σανέρ. Είναι ένας μάλιστα από τους πιο στενούς συνεργάτες του Τατάρ. Πάμε στο Δημήτρη Σαραφίδη που έχει λεπτομέρειες. Δημήτρη. Έτσι ακριβώς. Πρωταγωνιστής του ροζ βίντεο. Είναι ο 55χρονο Σανέρ, ο οποίο μιλά με μία ημίγυμνη γυναίκα σε βιντεοκλήση. Όπω φαίνεται στο ερασιτεχνικό, στο βίντεο που έχει δοθεί ε, στα μέσα κοινωνική δικτύωση, τουρκοκυπριακά του, του, μέσα ενημέρωση μεταδίδουν πω ο πρωθυπουργό του Ψευδοκράτου θα υποβάλει σήμερα την παρέτησή του από όλα τα αξιώματα και πω αποχωρεί από την πολιτική μετά την κατακραυγή. Πίσω από τη διαρροή του ροζ βίντεο, που αρχικά κυκλοφορούσε μέσω προσωπικών μηνυμάτων, βρίσκεται ένα επιχειρηματία, ο οποίο φαίνεται να έχει στενέ σχέσει με τον Τούρκο ορχημαφιόζο Σεντάτ Πεκέρ. Και το ροζ βίντεο έφτασε και στο δικό του κινητό τηλέφωνο. Να θυμίσουμε πω ο Πεκέρ εδώ και καιρό εμπλέκει συστηματικά υπουργού και συνεργάτε τη κυβέρνηση του Ταγί Περντογάν σε παράνομε δραστηριότητε. Μετά τη διαρροή του επίμαχου Βίντο Πόπιο, ανέρεκανε λόγο για συνωμοσία εναντίον του, με στόχο να απαξιωθεί και να εξοντωθεί πολιτικά ο ίδιο και να πέσει η κυβέρνηση του συνασπισμού του ψευδοκράτου. Κατηγόρησε μάλιστα τη μαφία πω έχει άμεση ανάμιση, ανάμιξη στην υπόθεση. Πόπι. πολύ.